Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Σήμερα στο Έλα Κοντά, τοπική αυτοδιοίκηση. Δήμος Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου με δήμαρχο ποιον άλλον, τον κύριο Πέτρο Σούλα και Δήμος Παύλου Μελά με το δήμαρχο τον κύριο Δεμουτζίδη. Δεν έχουμε τους δημάρχους εδώ, έχουμε όμως τις Προέδρους Δημοτικού Συμβουλίου. Λοιπόν, στο Δήμο Παύλου Μελά είναι η κυρία Μυρίδου Όλγα. Και στο Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου είναι η κυρία Δημητρίου Ερμίδου Δροσιά. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για την πρόσκληση. Είναι πολύ ωραίο σήμερα να έχω πραγματικά όμορφες κυρίες και πάρα πολύ δραστήριες δίπλα μου. Γιατί όπως καταλαβαίνετε στις θέσεις κλειδιά, στις θέσεις εξουσίας πάντα είναι οι θέσεις αυτές ανδροκρατούμενες όπως και να το κάνουμε. Λοιπόν, τοπική αυτοδιοίκηση, δύο δήμοι δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου η ανεργία χτυπάει κόκκινο. Και όπως κυρία Δροσιά, είχαμε εδώ τον κύριο δήμαρχο Πέτρο Σούλα, που λέει από το 25% γενικά της ανεργίας, είναι τουλάχιστον 33% στη δυτική Θεσσαλονίκη και αν πούμε για νέους ανέργους, είναι γύρω στα 55% στη δυτική Θεσσαλονίκη. Σε ένα δήμο σαν το δικό σας, πυκνοκατοικημένο, γιατί φανταστείτε ότι πριν πόσα χρόνια, πριν κάποια πενταετία, ο Δήμος ήταν πληθυσμιακά στο μισό, έτσι δεν είναι. Και πείτε μας λιγάκι. Η ουσία είναι ότι ο Δήμος μας και ως προς τον πρώην Δήμο Ελευθερίου Κορδελιού αλλά και ως προς τον Δήμο Ευόσμου, ναι. Την εποχή της οικοδομικής έξαρσης και έκρηξης, είχε πάρα πολλές μονοκατοικίες, πολλά οικόπεδα τα οποία δόθηκαν αντιπαροχή και χτίστηκαν σπίτια. Ήρθε πάρα πολλοί κόσμος στο Δήμο μας να μείνει και από άλλες περιοχές. Συνήθως άνθρωποι οικονομικά ασθενέστεροι, γιατί γυρνιάζουμε και με την βιομηχανική ζώνη, γνωρίζετε και. Δεν ήταν η πρώτη επιλογή των ανθρώπων που είχαν οικονομική δύναμη ο Δήμος μας, με αποτέλεσμα να έχουμε πάρα πολύ μεγάλη πληθυσμιακή έκρηξη. Με την έλευση της κρίσης το 2008-2009 έκλεισαν πάρα πολλές βιομηχανίες και βιοτεχνίες που υπήρχαν στην περιοχή. Η έκρηξη της ανεργίας ήταν ιδιαίτερη στους νέους ανθρώπους, στις γυναίκες, στους επαγγελματικά μη προνομιούχους, υπό την έννοια δεν είχαν πτυχία, δεν είχαν εργασιακή εμπειρία ή δεν είχαν την δική τους απασχόληση. Με αποτέλεσμα να σας πω ότι στην τελευταία καταγραφή που έκανε το Υπουργείο έχουμε 7.500 μακροχρόνια ανέργους. Δηλαδή δεν συμπεριλαμβάνονται οι γυναίκες που είχαν οικιακά και κάποια στιγμή στη ζωή τους δούλεψαν και μετά δεν δούλεψαν. Αυτοί που βρίσκουν μια δουλειά για 2-3 μήνες και τη χάνουν. Αυτοί που δουλεύουν 3-4 ώρες σε μια καφετέρια, σε ένα καφενείο ως σερβιτόροι. Έχουμε 7.500 μακροχρόνια ανέργους. Δηλαδή 7.500 οικογένειες οι οποίες έχουν έναν άνθρωπο μέσα που εδώ και χρόνια δεν έχει εισόδημα στο σπίτι. Και αυτό με την ταλαιπωρία τη γνωστή, με τη φορολογία, με την αύξηση του κόστους διαβίωσης, με την αύξηση των υποχρεώσεων όλων μας, αυτό καταλαβαίνετε δημιουργεί μια σφιχτική κατάσταση που. Και με την αύξηση πληθυσμού έχουμε και το μικρότερο ηλικίες. Είναι ο μόνος Δήμος που έχει το μικρότερο όριο ηλικίες. Δηλαδή έχουμε πολλούς νέους εκεί. Πάρα πολλούς νέους. Και το θετικό ποιο ήταν, ερχόμενα νέα ζευγάρια να μείνουν στο Δήμο μας αγοράζοντας σπίτια χωρίς να έχουν κάποια οικογενειακή ή άλλη σχέση με το Δήμο. Ερχόταν νέα ζευγάρια, τα σπίτια ήταν φθηνά, αγοράζανε, νοικιάζανε σπίτια σε εμάς. Μένανε. Και είναι το πραγματικά παρήγορο ότι ο Δήμος μας δεν είναι ένας Δήμος γερόντων αλλά Δήμος νέων ανθρώπων. Για το λόγο αυτό λοιπόν. Ένας λόγος παραπάνω, θα πρέπει το κράτος να σκύψει πάνω από έναν Δήμο που είναι νέων ανθρώπων, να βοηθήσει την επαγγελματική τους αποκατάσταση, την οικογενειακή τους συνοχή, να βοηθήσει ώστε να χτιστούν τα θεμέλια της οικογενειακής ζωής των νέων ανθρώπων κατά τρόπον ώστε να βλέπουν ένα μέλλον ευίωνο και να μην επιλέγουν ούτε την εγκληματικότητα, ούτε την αυτοχειρία ως λύση επίλυσης των προσωπικών τους προβλημάτων. Κυρία Μυρίδου, τώρα με δήμαρχο τον κύριο Δεμουτζίδη, όπως είπαμε, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, Σταυρούπολης και Πολύχνης. Πώς είναι δυνατόν να απαλληφθούν οι ανισότητες μεταξύ των οικιστικών περιοχών εκεί? Καταρχήν να πω κι εγώ ότι ανισότητες μεταξύ των οικιστικών περιοχών κάποτε ενδεχομένως να υπήρχαν και να ήταν εξαιρετικά έντονες. Όπως είπε όμως και η συνάδελφος, η κυρία Ερμίδου, νομίζω ότι πλέον τα πράγματα είναι εξίσου δύσκολα σε όλες τις ενότητες. Δυστυχώς και ο Δήμος Παύλου Μελά έχει πάρα πολύ υψηλό ποσοστό ανεργίας, με τις τελευταίες καταγραφές να μιλούν περίπου το 25 με 27% του πληθυσμού, χωρίς να έχουμε ακόμη κάποια εξειδικευμένα στοιχεία. Πάντως σίγουρα η βαρύτερα πληττόμενη είναι η νεολαία, και όχι μόνο αυτή η οποία στερείται επαγγελματικών προσόντων, αλλά και πάρα πολύ.
πτυχιούχοι, οι οποίοι είναι άνεργοι, πολύ μεγάλο ποσοστό εκ των οποίων ουδέποτε είχε την ευκαιρία να εργαστεί, με το που αποφύτησε δηλαδή, με το που ολοκλήρωσε τις σπουδές του, η γενικότερη ύφεση και ο απεριορισμένος αριθμός θέσεων εργασίας τον παρόπλησε επαγγελματικά, και τις γυναίκες. Και οι τρεις περιοχές ήταν περιοχές εργατοσυνοικίες επί της ουσίας. Υπήρχε και ένα κομμάτι βιοτεχνιών και λοιπά στην Ευκαρπία, αλλά εργατοσυνοικίες κατά κύριο λόγο. Και σήμερα πραγματικά είναι πάρα πολύ μεγάλο το πλήγμα και είναι εκρηκτική η κατάσταση που έχει δημιουργηθεί. Αρκεί να πω ότι είμαστε στην πρώτη εικοσάδα δήμων με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας. Γι' αυτό και με το πρόγραμμα τώρα που τουλάχιστον ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Εργασίας, ότι θα αρχίσει να τρέχει παροχής κοινοφελούς εργασίας μέσω του ΑΕΔ στους Δήμους. Είμαστε ένας από τους 17 Δήμους για τους οποίους καταρχήν τουλάχιστον, όπως αναπικοινώθηκε από την αναπληρώτρια Υπουργό, την κυρία Αντωνοπούλου, θα προσλάβουμε 800 άτομα ανέργους, οι οποίοι θα επιλεγούν με κριτήρια που τίθενται από τον ΟΑΕΔ και τη σχετική νομοθεσία για να απασχοληθούν. Τόσο δεινή η κατάσταση. Το αν θα μπορούσαν όλη αυτή η κατάσταση με την ανεργία και λοιπά, όχι να αμβληθεί για να αμβληθούν οι ανισότητες μεταξύ των ενωτήτων, γενικότερα να δοθεί μία διέξοδος, νομίζω ότι επί της παρούσης πολύ λίγα πράγματα μπορούμε να περιμένουμε. Τέτοιου είδους προγράμματα εκτονώνουν απλώς τα πράγματα. Σίγουρα δεν μπορούν να θεωρηθούν μία μόνιμη ή μία σταθερή λύση, έστω και για μία μερίδα ανθρώπων, έτσι ώστε να μπορέσει να λύσει το πρόβλημα της ανεργίας του. Νομίζω ότι αυτό είναι το συνολικό πρόβλημα της χώρας, η αντιμετώπιση της ανεργίας. Και με την ύφεση να βαθαίνει και με την λιτότητα να κρατεί πάρα πολύ καλά και με τις ελάχιστες παρεμβάσεις που γίνονται, με τις διαρκείς περικοπές και τη μείωση της αγοραστικής δύναμης, δεν μπορώ να γνωρίζω αν όλα αυτά μπορούν να αποτελέσουν αντίδοτο στη μεγάλη ασθένεια που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία αυτή. Είναι μια βοήθεια. Κυρία Ερμίδου, τα ίδια φυσικά ισχύουν και στο δικό σας Δήμο. Είναι όλα αυτά τα προγράμματα για νέους, για ανέργους κτλ. Μόνο για ένα οκτάμινο. Πόσο καλό είναι αυτό? Να σας πω καταρχήν κάτι. Βεβαίως τους δίνεται εργασία για 8 μήνες. Προφανώς. Αλλά μετά είναι σαν ότι αυτοί οι άνθρωποι μένουν και μετέωροι. Άμα σου δώσω μια μπουκιά ψωμί, προφανώς και τη θέλει, αλλά δεν του αρκεί μια μπουκιά ψωμί. Αρκεί. Για να δούμε λίγο το θέμα συνολικά και σφαιρικά, θα πρέπει να σας ενημερώσω για κάτι. Σε αυτό το πρόγραμμα που ανέφερε και η συνάδελφος, συμμετέχουν 17 δήμοι από όλη την Ελλάδα. Από αυτούς τους 17, οι 4 βρίσκονται στον πολεοδομικό ιστό της Θεσσαλονίκης. Είναι δήμοι δηλαδή του νομού Θεσσαλονίκης και όχι. Και δήμοι έκπληξη, αν μου επιτρέπετε, ναι, κυρία Ερμίδου. Η Καλαμαριά, ας πούμε, το ότι περιλαμβάνεται σε αυτούς τους 4 δήμους. Ανεργοβόρους, ας πούμε. Ακριβώς. Και για μας ήταν μια τεράστια. Εκλοκατοικημένους δήμους, από ό,τι κατάλαβα. Και δήμους που είχαμε την αίσθηση όλοι ότι κατοικούνται από ανθρώπους με μια οικονομική επιφάνεια και δεν έχουν τόση μεγάλη ανάγκη. Όμως, το γεγονός ότι από 17 δήμους από τους 300 τόσους που έχει όλη η Ελλάδα είναι μέσα από τη Θεσσαλονίκη, σημαίνει πόσο έχει εγκαταλειφθεί τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία 10-20 χρόνια, η Βόρεια Ελλάδα και ειδικά η Θεσσαλονίκη, στην τύχη της και εκεί που ήταν η προσφυγωμάνα, έχει γίνει τώρα μια τεράστια ανεργούπολη. Γιατί δεν μπορούμε να κλείνουμε τους ανέργους στα όρια του Ελευθερίου Κορδελιού, του Ευόσμου, της Ευκαρπίας ή της Σταυρούπολης. Οι άνεργοι υπάρχουν παντού δίπλα μας. Το γεγονός όμως ότι ο νομός Θεσσαλονίκης έχει γίνει μια ανεργούπολη και η πόλη της Θεσσαλονίκης πλήττεται σφοδρά από την ανεργία, είναι κάτι που θα έπρεπε να το είχαν δει πολλά χρόνια πίσω και να το έχουν λύσει. Τώρα, το πρόγραμμα αυτό κοινοφελούς εργασίας, στην οποία συμμετέχει και είναι μια βόμβα βέβαια που έσκασε τώρα. Βέβαια από το 2009 βόμβα, λέγεται. Κοιτάξτε κάτι, είναι μια βόμβα την οποία την είχαμε στα θεμέλια του συστήματος πάρα πολλά χρόνια, τη βλέπαμε. Και πιστεύαμε ότι άμα ρίξουμε έτσι λίγο μια σταγόνα νερό, η βόμβα δεν θα εκραγεί, αλλά ήταν. Όπως είχαμε καλεσμένο. Ήταν κάποιον... προδιαγεγραμμένο δηλαδή ότι θα συμβεί αυτό το πράγμα. Κάποιον και χωρίς την κρίση, από την κρίση το μεγέθυνε. Ακριβώς. Κάποιο πολύ γνωστό διεθνολόγο είχαμε καλεσμένο στην εκπομπή. Είπε ότι η κρίση άρχισε από το 2009. Οπότε νομίζω ότι θα μπορούσαν να γίνουν κάποια πράγματα από τότε. Θέλω να πω λοιπόν ότι η πολιτεία προσπαθεί με ασπιρίνη να νικήσει τον καρκίνο και. Τουλάχιστον ιατρικά κάτι τέτοιο δεν έχει τα τελευταία χρόνια αποδειχθεί ότι μπορεί να συμβεί. Δηλαδή, υπάρχει μια πόλη, στην οποία η πόλη της Θεσσαλονίκης, ο ευρύτερος νομός, στην οποία αφού επιλέγεις 4 δήμους, αντιλαμβάνεσαι ότι υπάρχει ένα οξύ πρόβλημα, ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και λες, θα δώσω 800 άτομα στο Δήμο Ευόσμου, Κορδελιού Ευόσμου, 800 άτομα στη Σταυρούπολη, 800 άτομα στην Καλαμαριά.
τα οποία θα εργαστούν για 8 μήνες με ελαστικότατες σχέσεις εργασίας και με ευτελή μεροκάματα. Εν πάση περιπτώσει, ο άνθρωπος που είναι απεγνωσμένος και είναι 3-4 χρόνια άνεργος θα δουλέψει και για 300 και για 400 ευρώ, αναγκασμένος είναι, δεν του αρέσει. Και με όποιες εργασιακές σχέσεις του πούνε, δεν έχει και ιδιαίτερο δικαίωμα επιλογής και δυνατότητα. Και μετά από 8 μήνες θα του πεις φύγε εσύ για να κάνω ένα άλλο πρόγραμμα, να έρθουν κάποιοι άλλοι άνθρωποι, τους οποίους επίσης θα εκμεταλλευτώ την έλλειψη εργασίας που έχουν για να δεχτούν όρους εργασίας που δεν είναι καλοί. Αυτοί θα αμείβονται από το ελληνικό κράτος. Για τους πρώτους μήνες δεν θα γνωρίζουν τη δουλειά, γιατί κανείς μας, όπου και να τοποθετηθεί, δεν μπορεί να αποδώσει. Δεν μπορεί, μέχρι να μπει στο νόημα. Στο δίμηνο, τρίμηνο που θα μάθει τη δουλειά, μετά από 5 μήνες θα του πει τώρα φύγε εσύ για να εκπαιδεύσω κάποιον άλλον. Λοιπόν, θα πρέπει να πάρουμε απόφαση ότι από τη στιγμή που υπάρχουν και τεράστια ανεργία και θέσεις οι οποίες πρέπει να καλυφθούν στους Δήμους, γιατί δεν θα έρθουν αυτοί για να κάθονται, θα έρθουν να καλύψουν κενά τα οποία υπάρχουν. Από το 2009 και το 2010 που μπήκαμε στο μνημόνιο, απαγορεύονται οι προσλήψεις. Γνωρίζετε καλά ότι όποιος μπορούσε να μπει στο πρόγραμμα συνταξιοδότησης έτρεξε να μπει και πολύ καλά. Έλεγαν. Μνημόνιο, όχι μνημόνιο. Αρκετά μνημόνια έχουν ψηφιστεί κατά καιρούς. Ναι, τρίτο, δεύτερο, από πρώτο. Από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Δεν ξέρω αν όπως είναι άπειροι οι αριθμοί, θα είναι άπειρα και τα μνημόνια. Βεβαίως. Με αποτέλεσμα να έχουμε φτάσει σε ένα σημείο όμως να υπάρχουν τεράστια κενά, όχι μόνο στους Δήμους, στα νοσοκομεία, στα σχολεία, όπου και αν πας το αντιλαμβάνεσαι, το βλέπεις, σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, να μην γίνονται προσλήψεις. Στη θέση αυτή να έρχονται κάποιοι άνθρωποι για πολύ λίγο χρονικό διάστημα, κακοπληρωμένοι, πολλές φορές όχι με τη σωστή ασφάλιση, και το βασικότερο, να μην αποδίδουν το πρώτο χρονικό διάστημα, που είναι ένα διάστημα μαθητείας στη θέση στην οποία έχουν αποκτηθεί. Και εν τέλει, όταν μάθουν τη δουλειά, να φεύγουν για να έρθουν κάποιοι άλλοι που θα ξαναθητεύσουν, θα ξαναμάθουν, θα πληρωθούν για 2-3 μήνες. Και ξανά. Και είναι ένας φαύλος κύκλος. Από τη στιγμή που αποδεικνύεσαι και λες ότι ο Δήμος, ο δικός μας για παράδειγμα, θα πάρει 750 ανθρώπους, επιχορήγησε όσες θέσεις πιστεύεις ότι μπορείς να καλύψεις οικονομικά για μόνιμο προσωπικό που θα έχει ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης, που θα έχει ανθρώπινες εργασιακές σχέσεις και που θα μπορεί να αποδώσει και να φέρει αποτελέσματα και τα λεφτά που θα πάρει να σου τα φέρει πίσω πολλαπλάσια. Βεβαίως. Θα τα φέρουν πίσω πολλαπλάσια υπό την έννοια τα ποσά που θα πάρουν είναι ευτελή και οσοδήποτε δουλειά και να κάνουν. Καλά αμοιβόμενη, καλά, δεν θα είναι σε κάθε περίπτωση. Αλλά δεν αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος το πρόβλημα στη ρίζα του παρά μόνο επιφανειακά ένα πέπλο, να κρυφτούν οι αριθμοί, να πούμε ότι κάναμε τόσες χιλιάδες προσλήψεις, έπεσε η ανεργία. Να λύσει το θέμα το πώς φαίνεται στη στατιστική. Ακριβώς. Δεν είναι στατιστική, είναι οι άνθρωποι, είναι ανθρώπινες ζωές, είναι δημόσιες υπηρεσίες που πρέπει να λειτουργήσουν και να παράσχουν στον πολίτη αυτά τα αγαθά για τα οποία είναι εντεταλμένοι. Και να παράγουν να έργο. Να πω κάτι τώρα πάνω σε αυτό, με συγχωρείτε, πρωτού κάνετε την. Εδώ πέρα υπάρχουν αδιόριστοι από διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ του 9, εμπροκειμένου στον Δήμο Παύλου Μελά. Είχε γίνει ένας διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αφορούσε τόσο επιστημονικό προσωπικό όσο και εργατοτεχνίτες, το 2009, και μέχρι σήμερα δεν έχουν απορροφηθεί στο σύνολό τους. Δηλαδή, και όλα αυτά κατά την προσωπική μου εκτίμηση, είτε τα προγράμματα του ΑΕΠ, της κοινοφελούς, συμφωνώ με όσα είπε η συνάδελφος, δηλαδή για το ότι αποδίδουν πάρα πολύ λίγα πράγματα ή τουλάχιστον με μεγάλη βραδύτητα, ότι δεν λύνουν τα προβλήματα που υπάρχουν στους ΟΤΑ και τους άλλους φορείς του δημοσίου. Είναι κακοπληρωμένη δουλειά, πολύ κακοπληρωμένη, με πολύ περιορισμένα εργασιακά δικαιώματα. Για μένα δεν είναι τίποτε περισσότερο από ανακύκλωση της ανεργίας. Ναι. Με 8 και με 10 μήνες δεν μπορείς να ανακουφίσεις κανέναν παραπρόσκαιρα. Και αυτό που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία γενικότερα, γιατί δεν μπορούν να απορροφηθούν όλοι στο δημόσιο και στους ΟΤΑ, ούτε είναι όνειρο του κάθε νέου που ξεκινάει τώρα τη ζωή του να γίνει δημόσιος υπάλληλος, ούτε το θέμα της ανεργίας αφορά συγκεκριμένη κατηγορία ανθρώπων. Είναι συνολικό το ζήτημα της ανεργίας των νέων επιστημών, των επαγγελματιών εμπόρων, οι οποίοι αναγκάστηκαν να βάλουν λουκέτα στα καταστήματά τους. Φυσικά, λοιπόν, των ανθρώπων οι οποίοι ακόμη και σήμερα με νύχια και με δόντια προσπαθούν να κρατήσουν τις δουλειές τους, ας πούμε για παράδειγμα τους επιστήμονες, βλέπετε δικηγόροι, γιατροί, μηχανικοί κλπ. Μήνες τώρα απεργούν, διότι τα μέτρα τα οποία επαπειλούνται τώρα απειλούν με κλείσιμο τα γραφεία τους. Και είναι η πρώτη φορά, τουλάχιστον μετά από πάρα πολλά χρόνια, που γίνεται μια τόσο μεγάλη σε διάρκεια αλλά και συμμετοχή απεργία από τους συγκεκριμένους κλάδους. Δηλαδή δεν μπορείς με κάποια προγράμματα τέτοια, σε συνδυασμό που δίνουν δηλαδή πρόσκαιρη διέξοδο, σε συνδυασμό με όλα τα υπόλοιπα προγράμματα που τρέχουν για την σύτηση ή την ενίσχυση, είτε με φαρμακευτικό υλικό είτε με
τρόφιμα, να κρατήσεις μια κοινωνία η οποία επί 7 χρόνια πλήττεται ανηλαίως από τις εφαρμοζόμενες πολιτικές. Με ένα οκτάμινο και μετά στο κοινωνικό παντοπολείο ή το κοινωνικό φαρμακείο, δεν μπορείς να κρατήσεις έναν λαό ζωντανό. Δεν μπορείς να κρατήσεις την νεολαία στη χώρα μας. Δεν μπορείς να αποτρέψεις όλα αυτά τα κύματα τα οποία φεύγουν στο εξωτερικό και όλοι μιλάμε και όλοι στεναχωριόμαστε, αλλά κανένας δεν κάνει κάτι για να μπορέσει να συγκρατήσει τις ροές των επιστημόνων μας προς τις χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης ή τρίτες χώρες εκτός. Είναι ημίμετρα και είναι ανακύκλωση μιας ανεργίας η οποία πραγματικά ταλαιπωρεί την κοινωνία, όχι τώρα, δεν ανακαλύπτουμε την Αμερική, εδώ και 7 χρόνια όπως είπατε. Και καλό είναι κάποια στιγμή μετά τις διαπιστώσεις από τις οποίες χορτάσαμε και χόρτασε και όλος ο κόσμος να περάσουμε και σε πράξεις. Έτσι. Πράξεις που δεν θα είναι όμως πυροτεχνήματα, γιατί το να βγαίνεις και να ανακοινώνεις ότι 300.000 προσλήψεις, παραλείποντας όλα τα υπόλοιπα τα οποία τόσο αναλυτικά υπόθηκαν εδώ και δεν χρειάζεται κάτι περαιτέρω να διασαφηνιστεί, ότι έλυσες το πρόβλημα. Όχι. Κυρία Μυρίδου, ο κύριος Θεμοντζίδης μίλησε για αναπτυξιακές πρωτοβουλίες. Πώς μπορεί να λειτουργήσει κάτι τέτοιο τώρα που είναι δήμαρχος ο κύριος Θεμοντζίδης, με αυτή την κυβέρνηση και με την οικονομική κρίση? Κοιτάξτε να δείτε, οι δυνατότητές μας για να μπορέσουμε να δώσουμε εμείς λύση στο συγκεκριμένο πρόβλημα είναι πάρα πολύ περιορισμένες. Από εκεί και πέρα καταβάλουμε πάρα πολλές προσπάθειες. Αυτό δεν το συζητάμε και βαίνουν μειούμενα. Από εκεί και πέρα η διοίκηση προσπαθεί να υποστηρίζει την τοπική επιχειρηματικότητα και να δίνει κίνητρα στο να λειτουργήσουν ή να κρατηθούν, αν θέλετε, οι νέες επιχειρήσεις. Προσπαθεί να επισπεύσει λιγάκι το γενικό πολεοδομικό, ένα θέμα το οποίο θεωρούμε ότι θα αποτελέσει αναπτυξιακό εργαλείο για την περιοχή, εντάσσοντας στο σχέδιο, μάλλον δίνοντας χρήσης γης σε περιοχές οι οποίες μέχρι στιγμή μένουν αναξιοποιητές, με ό,τι αυτό σημαίνει για τον κύκλο των επαγγελματιών που αφορούν, εναρμόνιση των χρήσεων γης του προηγούμενου γενικού πολεοδομικού με την τελευταία νομοθεσία, όπου προβλέπονται πολύ λιγότερες, αν θέλετε, χρήσεις, μάλλον τίθενται λιγότεροι περιορισμοί, έτσι ώστε περιοχές οι οποίες είναι ανενεργές εμπορικά, ας το βάλω με αυτόν τον τρόπο στη συζήτηση, να μπορέσουν να αξιοποιηθούν και εκεί να δραστηριοποιηθεί κόσμος, διότι υπάρχει ανάγκη να ανοίξουν μαγαζιά και καταστήματα που εξυπηρετούν τις καθημερινές ανάγκες των ανθρώπων, αλλά δεν μπορούν αυτή τη στιγμή, διότι υπάρχουν οι χαρακτηρισμοί της αμυγούς κατοικίας. Όταν δεν υπάρχει πολιτική σταθερότητα, δεν μπορεί να υπάρξει ανάπτυξη. Με κάποια απλοποίηση, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τις... όταν δεν υπάρχει... Πολιτική σταθερότητα. Αυτό δεν το συζητάμε. Γι' αυτό και ξεκίνησα λέγοντας ότι είναι πάρα πολύ περιορισμένες οι δυνατότητες. Βιομηχανίες, μαγαζιά και σε εσάς και στη Δυτική Θεσσαλονίκη περισσότερο. Γι' αυτό και επιμένω στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Το κανάλι μας είναι στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Θεωρώ ότι έχει πληγεί ανεπανόρθωτα η Δυτική Θεσσαλονίκη. Ήταν και ο μόνιμος άκος του Box. Ο μόνιμος άκος του Box. Της ευμάρειας και της ευημερίας. Και δυστυχώς αυτή τη στιγμή είναι πάρα πολύ λίγα τα όπλα τα οποία μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε ή αν θέλετε και εμείς να επιστρατεύσουμε και εμείς στον κοινό αγώνα, γιατί με τους πολίτες έχουμε κοινό αγώνα κατά της ανεργίας. Δεν είμαστε απέναντι, είμαστε πλάι. Αφορά όλους μας, αφορά εμάς τους ίδιους. Με την απλοποίηση των διαδικασιών κλπ. Αλλά το λέω, είναι πάρα πολύ λίγα αυτά και όπως είπατε, σε ένα περιβάλλον ασταθές πολιτικά, οικονομικά και δεν κοινωνικά, μπορεί να με μέτρα τα οποία λαμβάνονται διαρκώς και άλλα που προαναγγέλλονται και καθιστούν ακόμη πιο επισφαλή την καθημερινότητά μας, δεν ξέρω κι εγώ κατά πόσο θα μπορούσε κάποιος να επενδύσει, ακόμη και σε μια τόσο μικρή επένδυση που όμως είναι πάρα πολύ σημαντική και αν θέλετε από την οποία προσδοκά να βιοποριστεί με αξιοπρέπεια. Να περάσουμε σε κάτι πιο έτσι, γλυκό, κυρία Ερμίδου. Κοινωνική αλληλεγγύη. Είχαμε τον Πέτρο Σούλο που μας έλεγε τι, κοινωνικό ιατρείο. Έτσι, δωρεάν σε όλους τους απόρους. Πείτε μας λιγάκι. Κοιτάξτε κάτι, θέλω να πω ότι ο Δήμος μας έχει την τύχη να έχει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Έτσι. Και μέσω των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και μέσω των σχολείων και μέσω των συλλόγων. Και υπό την αιγίδα του Δήμου και με την υψηλή εποπτεία του.
Έχουν γίνει πάρα πολλές προσπάθειες και εξατομικευμένες και γενικότερες. Θα σας πω ότι γίνονται προσπάθειες για παιδιά που έχουν αναπηρίες, που έχουν προβλήματα σοβαρά υγείας, που δεν τα γνωρίζουν, που δεν θα τα έπαιζε ποτέ κάποιο κανάλι, γιατί δεν έχουμε πάντα τους τρόπους να το σίγουρα πρέπει να στηρίζουμε πρώτα τις ευπαθείς ομάδες. Γίνονται προσπάθειες, στηρίζονται αυτά τα παιδιά, στηρίζονται αυτοί οι άνθρωποι. Θέλω να πω ένα τεράστιο ευχαριστώ και στους φαρμακοποιούς και στους γιατρούς που δραστηριοποιούνται και ζουν στο Δήμο μας. Έχουν κάνει μια τεράστια προσπάθεια. Εθελοντικά, κυρία Ερμίδου. Με τον αντιδήμαρχο, τον κύριο Ταλατά, σε μια συνεργασία. Τα φαρμακεία κατά καιρούς τηλεφωνούν. Και φιλοξενήσαμε τον κύριο Ταλατά. Ναι, τηλεφωνούν στο Δήμο και μας χορηγούν και φάρμακα και σκευάσματα, τα οποία είναι ακόμα και σκευάσματα για πολύ σοβαρές ασθένειες που είναι πάρα πολύ ακριβά. Οι γιατροί εξυπηρετούν τους αδύναμους συμπολίτες μας. Έχουμε αυτό το πρόγραμμα το επιστηστικό, στο οποίο 4.900 πριν προχωρήσουμε, δεν είναι μόνο που κάποιοι δεν μπορούν να πληρώσουν το γιατρό και μπορούν να βρουν οτιδήποτε γιατρό σε εσάς, οι οποίοι είναι θελοντές, να πηγαίνουν κανονικά στο ιατρείο τους, πηγαίνουν, με τα μηχανήματα και όλα αυτά. Δεν διαπομπεύεται κανείς, δεν πηγαίνει κανένας σε καμιά γωνιά να εξεταστεί. Αλλά οι γιατροί στο ιατρείο τους, συγκεκριμένες μέρες και ώρες που μπορούν οι άνθρωποι, γιατί έχουν και την επαγγελματική τους, το πρόγραμμά τους, εξετάζουν με κοινωνικά κριτήρια που έχουν ελεγχθεί από τις υπηρεσίες του Δήμου ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα, τους εξετάζουν χωρίς να ξέρει ο διπλανός στο ιατρείο ότι αυτός δεν θα πληρώσει, ότι αυτός είναι άνεργος, άπορος, δεν έχει να πληρώσει. Δεν γίνεται καμία διαπόμπευση κανενός, προστατεύονται απόλυτα τα προσωπικά δικαιώματα και τα. Και οι βεβαίως, γιατί θέλει μία προσοχή. Όλοι οι άνθρωποι αυτοί δεν μπορούν να πληρώσουν. Μπορεί να έχεις χάσει τη δουλειά σου, τα χρήματά σου, την αξιοπρέπειά σου, δεν τη χάνεις ποτέ και δεν θέλεις και να τη χάσεις. Και ούτε θα βγάλουμε σημαία και μπαϊράκι με ονόματα, διευθύνσεις, τηλέφωνα ανθρώπων που έχουν δεχτεί τη βοήθεια. Και σας ξαναλέω, είναι μία πολύ στενή εγκάρδια σχέση του Δήμου με τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς που έχουν φτιάξει ένα δίκτυο προσφοράς αλληλεγγύης για όλους. Όχι τους δημότες μας και τους κατοίκους που δεν είναι δημότες, δεν τους ξεχωρίζουμε, που θέλουν την προστασία σε αυτές τις δύσκολες κοινωνικά στιγμές. Και δωρεάν είναι και τα φάρμακα, γιατί πραγματικά κάποιοι άνθρωποι δεν έχουν να πάρουν και ούτε ασπιρίνη στο παιδί τους. Και πια τα φάρμακα, να ήταν το πρόβλημα η ασπιρίνη, ίσως να ήταν και εύκολο. Τα φάρμακα έχουν γίνει πάρα πολύ ακριβά. Πάρα και ειδικά τα φάρμακα για πολύ σοβαρές ασθένειες που γνωρίζετε ότι είναι σε έξαρση. Βεβαίως. Και η κακή οικονομική κατάσταση φέρνει πάντα και την κακή ιατρική περίθαλψη, γιατί δεν έχει όλο τη δυνατότητα να κάνει προληπτικές εξετάσεις. Ακόμα και όταν βρίσκεται το πρόβλημα, δεν μπορεί να το αντιμετωπίσει. Και γι' αυτό σας λέω ότι οι δομές του Δήμου μας δίνουν έναν αγώνα υπεράνθρωπο να μπορέσει να μην χαθεί ούτε μία ανθρώπινη ζωή στο βαθμό των δυνατοτήτων μας, επειδή κάποιος δεν είχε την περίθαλψη που θα έπρεπε να έχει. Βεβαίως. Εάν είναι κάτι που πρέπει θα γίνει λόγω της ασθένειας, θα γίνει. Αλλά τουλάχιστον να μην είναι κάποιος που δεν μπόρεσε να δει γιατρό, που δεν μπόρεσε να πάρει φάρμακα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό. Θα κάνουμε μία διακοπή για διαφημίσεις, έτσι πρέπει άλλωστε. Μείνετε συντονισμένοι για να δούμε πάλι τι έχουν να μας πούν οι πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων, γιατί έχουν πολλά να μας πούν και για το θέμα στην Ιδωμένη. Μείνετε συντονισμένοι. Δεύτερο μέρος αλλά κοντά, έχουμε τις Προέδρους Δημοτικών Συμβουλίων του Δήμου Παύλου Μελά και του Ελευθερίου Κορδελιού Ευόσμου. Λοιπόν, είχαμε σταματήσει στην κυρία Δροσιά, πάμε στην κυρία Μυρίδου,
Κάτι έχω διαβάσει για τράπεζα χωρών των κατοίκων του Δήμου Παύλου Μελά, κύριε Μυρίδου. Για πείτε μας λίγα, γιατί δεν κατάλαβα ακριβώς τι είναι αυτό. Είναι καταρχήν να πω ότι όλες αυτές οι δομές, όπως είναι τα κοινωνικά ιατρία, το φαρμακείο, ας πούμε δομές για τη διανομή τροφίμων σε συμπολίτες που έχουν ανάγκη, λειτουργούν εδώ και πάρα πολλά χρόνια στο Δήμο Παύλου Μελά και τολμώ να πω ότι η Δημοτική Ενότητα Πολύχνης, ο τότε Δήμος Πολύχνης, ήταν πρωτοπόρος καθώς πρόκειται για θεσμούς οι οποίοι λειτουργούν από το 7, δηλαδή προ-κρίσεως και προτού αρχίσουν να είναι τόσο διαδεδομένα σε όλους τους Δήμους. Βέβαια τότε αφορούσαν μια πολύ μικρή μερίδα των συμπολιτών μας, ενώ πλέον σήμερα οι ανάγκες και ο αριθμός των ανθρώπων που καλούνται να εξυπηρετήσουν και να ανακουφίσουν δεν έχει καμία σχέση, είναι υπερπολαπλάσιος των τότε αριθμών. Από εκεί και έπειτα υπάρχει εδώ και τα τελευταία χρόνια και τα τελευταία αρκετά χρόνια και η συγκεκριμένη Τράπεζα Χρόνου, μια υπηρεσία που παρέχεται από ψυχολόγους, κοινωνικούς λειτουργούς και άλλους ασχολούμενους στο Δήμο που πλαισιώνουν τον τομέα της κοινωνικής πολιτικής και έχει να κάνει με τη συμβουλευτική, έτσι ώστε να μπορέσει να ενταχθεί το άτομο στην αγορά εργασίας, αλλά και γενικότερα τη συμβουλευτική, γιατί μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, όπως της ανεργίας που αναφέρθηκε πιο πριν, έχει σοβαρές προεκτάσεις στο οικογενειακό περιβάλλον, στην ψυχολογία του ανθρώπου, σε θέματα συμπεριφοράς, σε θέματα συμπεριφοράς μέσα στην οικογένεια κλπ. Η Τράπεζα Χρόνου λοιπόν είναι μια πολύπλευρη υπηρεσία που παρέχεται και ουσιαστικά προσεγγίζει από μια άλλη σκοπιά τους συμπολίτες μας, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε ένα διέξοδο, αν θέλετε, ηθικά, ψυχικά, συναισθηματικά, όχι μόνο υλικά, ακουμπώντας και από, προσεγγίζοντας μάλλον το πρόβλημα από αυτήν την σκοπιά. Υπάρχουν και μάλιστα αξιόλογα αποτελέσματα και νομίζω ότι αρκετοί άνθρωποι κατάφεραν μέχρι σήμερα να ανακουφιστούν ή τουλάχιστον να αποκτήσουν μια άλλη οπτική για τα πράγματα και για την καθημερινότητά τους. Είναι πραγματικά όλα... είναι μια τεράστια προσπάθεια από την κοινωνική υπηρεσία. Ναι, ναι. Οφείλουμε και να το πω και εγώ στους εργαζόμενους, αλλά και στον αντιδήμαρχο, τον κύριο Παντελή Νιγδέλη, ο οποίος έχει την εποπτεία όλων αυτών των προγραμμάτων που τρέχουν και με μια διάθεση διαρκώς να αναπτύσσονται, να εξελίσσονται και να δυστυχώς να αυξάνονται. Δυστυχώς το λέω γιατί αυξάνονται διαρκώς οι άνθρωποι οι οποίοι προστρέχουν στο Δήμο για να βρουν ανακούφιση. Έτσι. Πρώτο θέμα είναι φυσικά έτσι, το θέμα ειδωμένοι, πρόσφυγες, διαβατά, στρατόπεδα. Πρωτού ναι, περάσουμε ναι. στο επόμενο, ναι, ναι. επειδή λέμε για ζητήματα κοινωνικής πολιτικής, να θέσω ένα θέμα που νομίζω ότι πρέπει να ακουστεί για να είμαστε και όλοι σε εγρήγορση. Ταυτόχρονα με ό,τι κάνουμε οι Δήμοι, καταβάλουμε και μεγάλες προσπάθειες να μην σταματήσει η συμμετοχή του κράτους, γιατί όλα αυτά τα θέματα τα οποία φύγουμε δεν είναι ούτε αρμοδιότητα των Δήμων, της τοπικής αυτοδιοίκησης, ούτε μπορούμε να τα σηκώσουμε στις πλάτες μας, ούτε να ανταποκριθούμε με επάρκεια, έτσι ώστε πραγματικά να παρέχουμε στους πολίτες όλα αυτά που χρειάζονται. Ο Δήμος Παύλου Μελά, για παράδειγμα, στο πρόγραμμα που υπήρχε από το Υπουργείο Υγείας για συγχώνευση των ιατρείων ΙΚΑ, απάντησε με παραχώρηση χώρων σε όλες τις δημοτικές κοινότητες, έτσι ώστε να παραμείνουν τα ιατρεία του ΙΚΑ αποκεντρωμένα ναι, ναι. σε όλες τις περιοχές. Και μάλιστα φτάσαμε στο σημείο να επιτύχουμε να ανοίξει και παράρτημα του ΙΚΑ στην περιοχή των Μετεώρων, συνοικισμό της Δημοτικής Ενότητας Πολύχνης, μια περιοχή με 30.000 κόσμο που δεν είχε μέχρι σήμερα ιατρείο του ΙΚΑ. Λοιπόν, από τη στιγμή που θέλανε τη συγχώνευση, δηλαδή, πηγαίνανε στη Δημοτική, στην Πολύχνη. Ας πω στην Πολύχνη, στη λοιπόν, δημοτική κοινότητα της Πολύχνης και πάρα πολύ, επειδή ξέρετε γειτνιάζει με την περιοχή της Παπανδρέου, ακριβώς, γειτνιάζει με την περιοχή της Παπανδρέου, πάρα πολύ εξυπηρετούνταν και από το υποκατάστημα του ΙΚΑ Νέα Πόλεως. Να μην υπάρχει παράρτημα ΙΚΑ. Λοιπόν, αυτό μόνο με αγώνα μπορούσε Βεβαίως. Να κατακτηθεί, Βεβαίως. Να μείνουν τα υφιστάμενα και να ανοίξει ένα πλέον ιατρείο. Μάλιστα. Και ήταν πολιτική απόφαση του Δήμου να παραχωρήσει χώρους δωρεάν Ωραία. Στο ΙΚΑ για να μείνουν. Πολύ να πω όμως κάτι άλλο. Έχουμε το νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Θα το πούμε μετά. Μας... Το έχετε... γιατί ήταν συναφές και ήθελα να κρούσω τον κόδωνα του κινδύνου. Μίλαμε για τα... δημοτικά ιατρεία ή φαρμακεία, τα οποία ουδόλως υποτιμώ, τουλάχιστον εμείς που υπηρετούμε την τοπική αυτοδιοίκηση, ξέρουμε με πόσο κόπο και με πόσες θυσίες όλες αυτές οι δομές κρατούνται και αναπτύσσονται,
με εθελοντές, φυσικά και όχι μόνο γιατρούς, φαρμακοποιούς κλπ. Και με το υστέρημα του κόσμου, ο οποίος περνάει ό,τι περνάει και όμως συνεισφέρει με τα φάρμακα που θα φέρει γιατί πλέον δεν χρειάζονται, με τα τρόφιμα που θα προσκομίσει, που θα φέρει επίσης, με ρουχαλάκια, ακόμη και με υπηρεσίες όπου μπορεί και όπως μπορεί όπου τον καλεί ο Δήμος. Απλά ήθελα να πω για το Παπαγεωργίου ότι κάποια στιγμή και η κρατική μηχανή και η κυβέρνηση θα πρέπει να αντιληφθεί ότι ο κόσμος δεν μπορεί να μείνει χωρίς στοιχειώδεις υπηρεσίες υγείας. Έτσι. Και δεν μπορούμε να έχουμε ένα τεράστιο, τόσο σύγχρονο, λειτουργικό νοσοκομείο που εξυπηρετεί τις ανάγκες όχι μόνο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, αλλά του συνόλου των συμπολιτών μας, το πολυοδομικό συγκρότημα και όχι μόνο για της Θεσσαλονίκης. Γίνει, και να έχει να αποδώσει γιατί χρήματα οφειλόμενα επί 3 ή 4 συναπτά έτη. Λέγαμε ότι δεν θα δούμε τα χειρότερα σε όλα τα επίπεδα, αλλά δυστυχώς θα υπάρχουν ως τα χειρότερα. Ως Δήμοι έχουμε λάβει θέση και η τοπική Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων επίσης. Ναι, ναι. Στην ΚΕΔΕ έχει διαβιβαστεί, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει το θέμα να αντιμετωπιστεί, διότι βεβαίως μέχρι και σήμερα διάβαζα από χθεσινή ανακοίνωση του διοικητή του νοσοκομείου ότι δεν δόθηκε ούτε ένα ευρώ. Λοιπόν. Ούτε ένα ευρώ. Ας δούμε κάποια άλλα θέματα, όπως διαβατά, η Δωμένη, η κυρία Ερμίδου, κάτι κάνατε εκεί και πρέπει να τα λέμε και αυτά. Βεβαίως, με τον κύριο Σούλα. Εμείς, τι βοήθεια έτσι στην ανθρωπιστική κρίση. Εμείς θεωρήσαμε και θεωρούμε κρίση ότι το γεγονός ότι επελέγει το στρατόπεδο στα Διαβατά δεν σημαίνει ότι δεν θα προσφέρουμε κι εμείς το μερίδιό μας ως Δήμος στην τεράστια προσπάθεια ανθρωπιστική που γίνεται. Είτε κάποιος συμφωνεί είτε διαφωνεί με το πώς ήρθαν και οι πρόσφυγες στην Ελλάδα, αν έπρεπε να μείνουν ή όχι. Οι άνθρωποι αυτοί βρίσκονται εδώ. Ο Έλληνας έχει μέσα στο DNA του την προσφορά. Δεν μπορεί να δεχτεί ότι μπορεί παιδιά να πεινάνε και άνθρωποι να ζουν στις λάσπες. Έτσι. Ακόμα και όταν και ο ίδιος περνάει. Είναι μια λέξη που αν τη βάλετε στο Google Translate, πολύ δύσκολα θα σας το μεταφράσει σε άλλη λέξη, σε άλλη γλώσσα. Για το λόγο αυτό λοιπόν, ο Δήμος μας πήρε την απόφαση και έστειλε στα Διαβατά στο στρατόπεδο που λειτουργεί αυτή τη στιγμή ως καταβλισμός των προσφύγων και κάδους απορριμμάτων, βιοκάδο, μία φορά την εβδομάδα και συγκεκριμένα κάθε Παρασκευή, παρουσία του αντιδημάρχου του κυρίου Μαξούρα, γίνεται αποκομιδή των σκουπιδιών, γιατί αντιληφθείτε ότι ζουν εκεί μέσα 2.500 άνθρωποι και παράγουν απορρίμματα, όχι όσο θα παράξουμε εμείς φυσικά από το σπίτι μας, αλλά παράγονται πολλά. Και μία υδροφόρα του Δήμου, η οποία είναι ένα πλυντήριο, το οποίο πλένει τους δρόμους και, και τους κάδους, γιατί υπάρχει αυξημένος ο κίνδυνος και μολύνσεων, οι οποίες δεν θα κατοικοεδρεύουν μόνο μέσα στο στρατόπεδο, πολύ πιθανό να βγουν έξω. Αρρώστιες, πρέπει οι άνθρωποι αυτοί να μην είναι εμβολιασμένοι. Πολύ πιθανό να μην είναι, αλλά όσο εμβολιασμένος και αν είσαι, όταν ζεις σε τριζωτοκοσμικές συνθήκες, εδώ οι ιός κινημόξης ταλαιπωρούν τα παιδιά μας στα σχολεία, όχι εκεί μέσα. Βεβαίως. Και για το λόγο αυτό, χωρίς δεύτερη σκέψη, προσφέραμε τη συμπαράστασή μας. Καθαρίζεται το στρατόπεδο μία φορά την εβδομάδα από το Δήμο μας. Σας ξαναλέω, παρουσία του αντιδημάρχου, ώστε να είναι απολύτως βέβαιο ότι γίνεται σωστά η αποκομιδή. Καθαρίζονται και οι δρόμοι εκεί μέσα στο στρατόπεδο για να μην υπάρχει πρόβλημα. Θα σας πω μάλιστα τη συγκεκριμένη εμπειρία που μας έλεγε ο αντιδήμαρχος την πρώτη μέρα που πήγε, πραγματικά κλαίγοντας, ότι έβγαλε να ανάψει ένα τσιγάρο και πήγαν γύρω 5 άνθρωποι να τον κοιτάνε και έδωσε τα τσιγάρα του και τα μύρισε και προσπαθούσαν να του φιλήσουν το χέρι και να σαρνιότανε. Πραγματικά περνάμε όλοι πάρα πολύ δύσκολα, αλλά ίσως μία ώρα δίπλα σε αυτή την κατάσταση και σε αυτούς τους ανθρώπους να μας κάνει να σκεφτούμε διαφορετικά. Βεβαίως. Και είναι να χαρά θεωρήσουμε να τη ζωή μας πολύ διαφορετικά. Να πούμε και για το επιστημικό πρόγραμμα που σας διέκοψα πιο πριν λίγο, το και 4.000 δημότες. Καταρχήν να σας πω ότι είναι 4.900 δημότες. Το κακό είναι ότι έκαναν πολύ περισσότεροι, οι οποίοι δεν πλήρωσαν τις προϋποθέσεις έτσι όπως τις είχε θέσει το Υπουργείο. Για μας αυτό δεν είναι παρήγορο, γιατί αν σκεφτείτε ότι ο Δήμος μας έχει περίπου 100.000 δημότες, σημαίνει ότι ένα 5% βρίσκεται όχι απλώς κάτω από τα όρια της φτώχειας, αλλά την απόλυτη στέρηση και ένδια. Το πρόγραμμα λοιπόν αυτό ξεκινάει. Έχει γίνει ήδη ανακοίνωση από την Αντιδημαρχία. Την επόμενη εβδομάδα θα ξεκινήσει η διανομή των φρούτων, θα μοιραστούν φρούτα, θα μοιραστούν λαχανικά, θα μοιραστούν κοτόπουλα. Επειδή καταλαμβάνεστε ότι είναι ευπαθή προϊόντα, θα θέλαμε να ενημερώσουμε και ευχαριστώ και για την ευκαιρία από τη συχνότητά σας. Όσοι έχουν κάνει αίτηση και έχει γίνει δεκτή, να επικοινωνήσουν με το Δήμο ή μέσα από την ιστοσελίδα του Δήμου www.kordelio.pavlaevosmos.gr ή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχουν γίνει ανακοινώσεις παντού, υπάρχουν και αφίσες που ενημερώνουν, να έρθουν για να πάρουν τα προϊόντα αυτά.
Θα σας ενημερώσω ότι θα γίνεται με barcode, δηλαδή ο κάθε ένας από αυτούς που έκανε έτσι έχει ένα barcode. Δεν υπάρχουν ονόματα, δεν υπάρχουν διευθύνσεις, δεν υπάρχουν τηλέφωνα, δεν κρατάμε απολύτως τίποτα. Έχουν κάνει όμως αιτήσεις. Προφανώς, οι αιτήσεις οι οποίες δεν έχουν εγκριθεί από εμάς, έχουν εγκριθεί από το Υπουργείο. Αλλά θέλω να πω εκείνη την ώρα δεν θα φωνάξω εγώ Δημητρίου Δροσιά να έρθει να πάρει το κοτόπουλο. Θα υπάρχει ένα barcode από την αίτηση που έχει ο πολίτης με τα δικά μας τα χαρτιά, θα γίνεται αυτοποίηση και θα τα παίρνει χωρίς να κοινολογηθεί κανένα όνομα και κανένα στοιχείο σε κανένα για να μην υπάρχει πρόβλημα. Πολύ ωραία. Κύριε Μυρίδου, πώς θα μπορεί να γίνει και η ενίσχυση κοινωνικής πολιτικής εκεί στο δικό σας Δήμο? Να πω καταρχήν για το ίδιο πρόγραμμα και εγώ. Ακριβώς. Για όσους τυχόν δεν έχουν λάβει ενημέρωση, ξεκινάει αυτή την εβδομάδα η διανομή όπορο λαχανικών, φρούτων και λοιπόν ειδών. Και πάντοτε φυσικά με την διακριτικότητα που απαιτείται και εν πάση περιπτώσει προσυδειάζει σε αυτές τις περιπτώσεις. Mm-hmm. Έχουν ειδοποιηθεί, εξ όσων γνωρίζω, οι δικαιούχοι του προγράμματος, οι οποίοι επίσης ανέρχονται σε πολλές χιλιάδες συμπολίτες μας. Αν παρελπίδα κάποιος δεν έχει λάβει την ενημέρωση για τον χι λόγο, ας εκμεταλλευτούμε το βήμα που μας δίνεται να τους ενημερώσουμε σχετικά. Να ενισχυθεί. Ενισχύεται συνεχώς. Γιατί είναι ζήτημα πολιτικής ιεράρχησης και αξιολόγησης των προτεραιότητων που θέλεις να θέσεις. Ναι. Για την διοίκησή μας στο Δήμο Παύλου Μελάκη, για τον Δήμαρχο τον κύριο Δεμουρτζίδη και όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, θα έλεγα. Δεν νομίζω ότι κάποιος συνάδελφος ποτέ αντέλεξε. Η εκτροπή αυτών των περιορισμένων κονδυλίων έχει αποφασιστεί να γίνεται για την ενίσχυση, για τη διατήρηση και ενίσχυση των όποιων δομών κοινωνικής στήριξης των πολιτών του Δήμου Παύλου Μελά. Οπότε, ναι, με αυτά τα περικομμένα χρήματα, από αυτά τα περικομμένα κονδύλια που έρχονται, αυτά που στοιχειωδώς επαρκούν για να προσφέρουμε στους πολίτες βασικές υπηρεσίες, τις οποίες πληρώνουν πανάκριβα μέσω των δημοτικών τελών κλπ. Μα τώρα λέμε για τις βασικές υπηρεσίες. Πλην όμως δεν επιστρέφονται, γιατί το κράτος, τέλος πάντων, ελαίο μνημονίων, οφείλει να κάνει με έναν άλλον τρόπο κατανομή των χρημάτων προς τους ΟΤΑ. Παρόλα αυτά, προσπαθούμε, εξοικονομούμε και διοχετεύουμε τα χρήματα σε τέτοιου είδους δομές. Να πω ότι η υπηρεσία, όλοι οι παράγοντες, αλλά και όλοι οι συνάδελφοι, είμαστε σε εγρήγορση, έτσι ώστε κανένα πρόγραμμα να μην περνάει ανεκμετάλλευτο. Έτσι. Και πάντοτε έχοντας υπόψη και στο πίσω μέρος του μυαλού μας ότι αυτές οι πολιτικές κανέναν μας δεν ικανοποιούν, κανένα μας δεν βρίσκουν σύμφωνο και ότι ο αγώνας και ο στόχος όλων ημών και θεωρούμε και όλες τις αυτοδιοίκησεις θα πρέπει να είναι για μια κοινωνία όπου δεν θα περιμένουν οι πολίτες της τα προνοιακά επιδόματα ή τις κάρτες ή την διανομή κάποιων τροφίμων για να βάλουν φαγητό στο τραπέζι τους, αλλά μια κοινωνία που με αξιοπρέπεια θα μπορούμε να πορευόμαστε, να κερδίζουμε τα προστοζήν μας. Το λέω γιατί καμιά φορά, ξέρετε, υπάρχουν, έτσι είναι. Και επειδή τα σύνδρομα του ιδρυματισμού δεν είναι μακριά και καμιά φορά ξεχνάμε πώς πρέπει να είναι η ζωή μας, το επισημαίνω σε κάθε ευκαιρία. Είναι ημίμετρα, δεν αποτελούν την λύση και δεν θα πρέπει να προκαλούν εφησυχασμό. Έτσι. Αυτό το οποίο αγωνιζόμαστε και ονειρευόμαστε, τουλάχιστον νομίζω ότι εμείς που υπηρετούμε την αυτοδιοίκηση και είμαστε πάρα πολύ κοντά στον κόσμο, είναι μια κοινωνία όπου θα πορευόμαστε με αξιοπρέπεια, θα κερδίζουμε προς το ζήν. Χωρίς να αναιρώ την σημασία Βεβαίως. Που έχουν επί της παρούσης και τα συγκεκριμένα προγράμματα. Έτσι. Και χωρίς να αμφισβητώ ότι έστω και περιορισμένα ανακουφίζουν τον κόσμο. Είναι ένα χέρι βοηθείας. Να πω και για το προσφυγικό, λιγάκι, και να κάνω και εγώ ένα κάλεσμα. Επειδή ακριβώς. Και ο Δήμος Παύλου Μελά έχει πάρει πρωτοβουλίες για την υποστήριξη και τόσο των συμπολιτών μας όσο και των προσφύγων. Ναι, ναι. Συγκεντρώνονται και τρόφιμα και ρούχα και φάρμακα και άλλα είδη. Μιλάω τώρα, ανέφερα τα πρώτης ανάγκης ή αυτά εν πάση περιπτώσει που είναι στις οικονομικές δυνατότητες του κόσμου. Υπάρχουν φυλάδια ανακοινώσεις παντού στα δημοτικά κτίρια προκειμένου να βοηθήσουμε τους πρόσφυγες οι οποίοι έχουν εγκατασταθεί στα διαβατά, ακόμη και στην Ιδωμένη έγιναν κάποιες αποστολές. Όποιος λοιπόν έχει αυτήν την δυνατότητα και την διάθεση, τον καλούμε, είναι πάρα πολύ η χώρα, είναι εύκολα προσβάσιμη, όπου θα μπορούσε να πάει κάποια πράγματα για Έτσι. Την ενίσχυση των ανθρώπων. Και επειδή είπε και λίγο πριν η τελειώσει εκπομπή, Ερμίδου, θα δώσουμε αυτό το κάλεσμα. Είναι η Θεσσαλονίκη, να μην το ξεχνάμε, εγώ είμαι Πόντια στην καταγωγή, έχω μνήμες από τις ιστορίες, όχι μνήμες, Έτσι. Είναι καθαρές, πριν από πολύ λίγα χρόνια χάσαμε
τη γιαγιά μας, η οποία ανάλογες ιστορίες μας έλεγε για όταν ήρθαν στην Καλαμαριά. Αυτό να μην το ξεχνάμε. Εύχομαι δηλαδή αυτό να βγάλει στην επιφάνεια τα πιο όμορφα, τις πιο όμορφες πτυχές, τα πιο ανθρωπιστικά αισθήματα που έχει ο καθένας μας μέσα. Μην το ξεχνάνε και πρωτοκλασσάτε της κυβέρνησης, έτσι, κάποιοι που ξεχνάνε και το ποντιακό στην λαό. Κρίση του κόσμου, αυτό δεν το συζητάμε. Στην κρίση του κόσμου, ο καθένας για αυτά γιατί που λέει. Γιατί είχαμε πρωτοσέλιδα με το θέμα των ποντίων. Κυρία Ερμίδου όμως, εντάξει, λέμε τώρα τα πρώτης ανάγκης για τον συμπολίτη, όπως γιατρός, κοινωνικό ποντοπολείο κλπ. Αλλά υπάρχουν και οι άνθρωποι που είναι οι νέοι, έτσι, είναι ο αθλητισμός, είναι ο πολιτισμός. Να πούμε έτσι δύο λόγια για να κλείσουμε ωραία αυτή την εκπομπή. Τι γίνεται στο δικό σας δήμο. Ο δικός μας ο Δήμος πραγματικά υπερηφανεύεται για το πόσο φιλόξενος είναι ως προς πολιτιστικές δραστηριότητες. Θα σας πω ότι έχουμε περισσότερους από 50 ή 55 πολιτιστικούς συλλόγους και μάλιστα πολλές φορές σύλλογοι από ανθρώπους που δεν μένουν, δεν κατοικοεδρεύουν στην περιοχή μας, έρχονται και πραγματικά κάνουν την έδρα τους στο Δήμο μας γιατί ξέρουν να βοηθήσουν. Πόσο, και γιατί ξέρουν ότι ο Δήμος μας είναι πάντα φύλας προσκύνησης. Σε αυτές τις πολιτιστικές προσπάθειες και πάντα βοηθάει. Σε όλους τους πολιτιστικούς συλλόγους, στα μέτρα των δυνατοτήτων που μας επιτρέπεται από την νομοθεσία, που θα σας πω, έχει γίνει ιδιαίτερα αυστηρή στο να επιχορηγήσει συλλόγους. Επιχορηγούμε όλους τους συλλόγους του Δήμου μας μία φορά το χρόνο, σε μία εκδήλωσή τους, την οποία αυτοί θα επιλέξουν. Ούτως ή άλλως το τμήμα πολιτισμού είναι πάρα πολύ ενεργό. Συνέχεια κάνει εκδηλώσεις. Υπάρχει και τμήμα χορευτικό και στην δημοτική επιχείρηση αλλά και στην αντιδημαρχία πολιτισμού. Με τα σχολεία πάρα πολύ στενή συνεργασία. Έχουμε το κόσμημα του πολιτιστικού κέντρου, το οποίο δίδεται σε πολιτιστικές εκδηλώσεις. Είναι υπέροχο το κτίριο. Έχει αυτό. Αναγεννηθεί και ο κινηματογράφος μας και θα θέλω να σας πω με τεράστιες προσπάθειες που γίνανε από τη διοίκηση αυτή. Είμαστε ίσως από τους λίγους κινηματογράφους στην περιοχή, οι οποίοι έχουν θετικό πρόσημο ως προς τα έσοδα. Θα σας πω ότι τον περασμένο χειμώνα έπαιζε μια παιδική ταινία που είχαν λατρέψει τα παιδιά. Προσπαθούσα επί δύο εβδομάδες να πάω να τη δω και δεν τα κατάφερα, γιατί δεν μπορούσα να βρω εισιτήριο. Ο κινηματογράφος μας είναι σε έξαρση. Πραγματικά, πολλές φορές μας ζητούν για εκδηλώσεις και δεν μπορούμε, γιατί παίζεται κάποια ταινία που έχουν προπολιθεί πολύ νωρίτερα τα εισιτήρια. Είναι όμορφο το ότι οι δημότες μας επιλέγουν και άλλων περιοχών, βέβαια, το Δήμο μας για να φτιάξει. Και τα παιδιά διψούν για θέαμα. Ναι, βεβαίως. Και τα παιδιά και οι μεγαλύτεροι. Και οι μεγάλοι. Παίξαμε. Ποιο δεν έχει σήμερα ανάγκη. Και ο James Bond και θα σας πω ότι. Μπλόκαρε. Ξεχνιέσαι από τα προβλήματα. Μπλόκαρε η περιοχή, δεν υπήρχε που να παρκάρει προκειμένου να βρουν να πάνε. Το κινηματογράφος μας πραγματικά αναγεννήθηκε με τεράστιες προσπάθειες από τη διοίκηση. Και είναι πραγματικά παρήγορο ότι σε αυτές τις δύσκολες στιγμές ο κόσμος νιώθει ότι ο πολιτισμός μπορεί να τον βοηθήσει να ξεσκάσει, να ξεσπάσει και να βρει μία άλλη διέξοδο στην ψυχή. Και τελικά Μυρίδου αποδεικνύεται ανάχωμα, έτσι. Σαφώς. Αποδεικνύεται ανάχωμα ο πολιτισμός, γιατί εκτός συμπληρωματικά έτσι να πω, ότι εμένα μου κάνει εντύπωση και πόσο έχουν γιγαντωθεί οι σύλλογοι και πόσοι νέοι άνθρωποι αρχίζουν και τους πλαισιώνουν. Συλλόγους που ασχολούνται με την παράδοση, με την λαογραφία, αλλά και αθλητικούς. Εγώ βλέπω, ας πούμε, ένα πολύ μεγάλο κύμα στα προγράμματα μαζικού αθλητισμού του Δήμου. Βεβαίως. Που τα προηγούμενα χρόνια δεν υπήρχε και φέτος έχουν ξεπεράσει, μπορώ να πω με πολλές οργανωτικές αδυναμίες, έχουν ξεπεράσει το προηγούμενο των τελευταίων αρκετών ετών. Να πω για τους συλλόγους που τα μέλη τους αυξάνουν με πολύ μεγάλη ταχύτητα. Δηλαδή βλέπεις ότι ο κόσμος βρίσκει και διέξοδο αναδεικνύοντας και τα τοπικά χαρακτηριστικά, αν θέλετε, τον τοπικό πολιτισμό, τον ευρύτερο πολιτισμό. Βεβαίως. Και βοηθώντας και τον Δήμο στο έργο του. Εγώ αυτό για το οποίο καμαρώνω είναι ότι σιγά σιγά ο Δήμος, Παύλου Μελά, αρχίζει πάρα πολλές τέτοιες εκδηλώσεις να τις συνδιοργανώνει με συλλόγους, εκμεταλλευόμενος και πολύ σπουδαία κτίρια του Δήμου, τα οποία μέχρι στιγμής δεν χρησιμοποιούνταν, ήταν ανενεργά. Και να πω για τους Βυζαντινούς Νερόμυλους, ένα εξαιρετικά αξιόλογο μνημείο που έχουμε στη Δημοτική Ενότητα Πολύχνης. 3,5 χρόνια είχε γεμίσει με χόρτα και ο χώρος είχε λαιλατηθεί από διαφόρους οι οποίοι βλέποντάς τον σε αχρησία και υποβαθμισμένο φρόντισαν να υποβαθμιστεί έτσι περισσότερο και άνοιξε τις πύλες του πέρυσι. Στο τέλος όμως της σεζόν, φέτος ο κόσμος θα έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει πάρα πολύ ωραίες παραστάσεις σε έναν ιστορικό και ιδιαίτερου καλούς χώρο, αλλά και η Μονή Λαζαριστών. Ένας χώρος που μην ξεχνάμε ανήκει στην τοπική κοινωνία. Βεβαίως, βεβαίως. Και πλέον γίνονται εκδηλώσεις υψηλού
επίπεδου, βεβαίως, να πω, με συμμετοχή φορέων και συλλόγων του Δήμου Παύλου Μελά. Μεταξύ των υπολείπων. Και έρχεται βέβαια και κόσμος από όλη την Ελλάδα. Από όλη, γιατί εντάξει, και οι δύο χώροι, η Μονή Λαζαριστών περισσότερο γνωστός, ευελπιστούμε πολύ σύντομα και η Βυζαντινή Νερόμυλη, καλώντας και τους όμορους δήμους να το επισκεφθούν. Σε λίγο θα είμαστε σε θέση να, βεβαίως, δεχόμαστε και σχολεία να έρθουν, γιατί μιλάμε για ένα μνημείο που ανατρέχει πίσω και που πολλοί κατοικούν στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Έτσι. Και αγνοούν ακόμη και κάποια την ύπαρξή του. Κύριε Ερμίδου, τελευταία ερώτηση. Τι όραμα έχετε εσείς για το δικό σας το Δήμο? Τι σκέφτεστε ότι θα μπορούσατε να κάνετε? Βεβαίως, πολλά. Αλλά λέμε τώρα ποιο έχει την μεγαλύτερη σημασία για σας. Αυτό που έχουμε ως σκοπό στο τέλος αυτής της πενταετίας, με δεδομένες τις συνθήκες τις οποίες βιώνουμε, είναι ένας ανθρώπινος Δήμος σε επαφή και επικοινωνία με τον πολίτη, που θα λύνει τα καθημερινά προβλήματά του, τη σχολική στέγη, την καθαριότητα, την επικοινωνία με τον πολίτη, την επίλυση των προβλημάτων του πολίτη, τα οποία περνάνε μέσα από την τοπική αυτοδιοίκηση, ούτως ώστε να είναι ο διάβλος αυτός που θα φέρει την επίλυση των προβλημάτων και όσον αφορά την κεντρική εξουσία. Φυσικά όμως αυτό προϋποθέτει συνεργασία με την κεντρική διοίκηση. Αντιλαμβάνεστε ότι η συνεργασία θέλει δύο μέρη συνεργασία. Εμείς τη θέλουμε, την προσδοκούμε, την επιδιώκουμε. Θα πρέπει κάποια στιγμή και η κυβέρνηση, και αυτή και οι προηγούμενες, δεν. Ουσιαστικά ο δρόμος είναι ο ίδιος και χαράχθηκε από άλλους, όχι από τις κυβερνήσεις που μας κυβερνούν. Έτσι. Θα πρέπει να δουν ότι θα πρέπει να διαπραγματευτούν και με τους πολίτες αυτού του κράτους, γιατί σε εμάς στηρίζονται, από εμάς προέρχονται και σε εμάς καταλήγουν. Πολύ ωραία. Κύριε Μυρίδου, τελευταία. Αυτή η ερώτηση τώρα πώς θα μπορούσε να απαντηθεί, άραγε. Πολύ, πολύ μαζεμένα, δεν μας παίρνει ο χρόνος. Άρχισα με την κυρία Ερμίδου, τελειώνω με εσάς. Εύχομαι η διοίκηση αυτή να μπορέσει να ανταποκριθεί συνολικά στις ανάγκες των συμπολιτών μας. Για πάρα πολλά χρόνια έμειναν πάρα πολύ πίσω σε πολλά επίπεδα, στερούμενοι ακόμη και βασικές υπηρεσίες από τον Δήμο. Για μένα το στίχημα είναι με τους πολίτες. Όταν δηλαδή θα μπορούμε να ερχόμαστε σε επαφή μαζί τους και δεν θα έχουν να πούν ότι ήταν μία από τα ίδια. Αλλά αυτή η διοίκηση προσέφερε και συνεισέφερε στην καθημερινότητά τους και είμαστε σε θέση να τους κοιτάμε στα μάτια. Για μένα το βαρόμετρο είναι ο κόσμος, η επικρότησή του και τίποτε άλλο. Έτσι, έτσι. Βάσει λοιπόν στον συνάνθρωπο, στον συμπολίτη, να σας ευχαριστήσω για τις δύο. Και εμείς ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε Δημοτικών Συμβουλίου λοιπόν, Δήμος Παύλου Μελά, Δημοτική Ενότητα Ευκαρπίας, Σταυρούπολης Πολύχνης και Ελευθέρω Κορδελιού Ευόσμου. Δήμαρχος Πέτρος Σούλας, έτσι να πούμε και τους δημάρχους, τους εξαίρετους, Δήμαρχος Δερμουτζίδης στον Παύλου Μελά. Παύλου Μελά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπάρχουν πάρα πολλά προβλήματα στην Δυτική Θεσσαλονίκη, αλλά είμαστε εδώ για να τα συζητήσουμε. Ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνετε. Ευχαριστούμε πολύ. Καλό σας βράδυ.